Με αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες ξεκινά από σήμερα τη λειτουργία του το κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, το οποίο εγκαινιάστηκε παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τη συσσόρευση εκκρεμωτήτων δεν μπορούσαμε άλλο να την αφήσουμε να σέρνεται. Γι' αυτό και σήμερα ανοίγει επίσημα το κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, το πρώτο τελευταίο στη χώρα, από σήμερα με το ακίνητα.gov.gr, που παρακαλούμε τους, παροτρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σε συνεργασία με τους συμβολιογράφους τους, ακίνητα.gov.gr, μπορούν για αγοραπολισία κινήτου να έχουν μεταγραφή μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Αντί για 10 και 12 μήνες, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και να φτάσουμε εδώ. Και πιστεύουμε από εδώ και πέρα όλα να είναι καλά. Είναι μια καινούργια αρχή. Θα αλλάξουν πολύ οι διαδικασίες. Και ελπίζουμε ότι θα είναι προς το καλύτερο. Η γραφειοκρατία και οι εικόνες ταλαιπωρίας πολιτών και επαγγελματιών αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, καθώς με ένα κλικ και σε πολύ σύντομο χρόνο θα γίνεται πλέον η εξυπηρέτησή τους. Ενώ παράλληλα δίνεται η πολυπόθητη ανάσα για να τρέξουν μια σειρά επενδύσεων. Θυμάστε κι εσείς ως εμπειρότερος ότι το 1995 ξεκίνησε επί Κώστα Λαλιώτη αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο των μεγάλων έργων και δυστυχώς οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις όλων αυτών των ετών μας έχουν φέρει ως το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη χωρίς κτηματολόγιο. Mm-hmm. Πολλά αναπτυξιακά και βασικά έργα που αφορούν και την Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ, όπως το αεροδρόμιο, θα είχαν προχωρήσει πολύ πιο εύκολα αν είχαμε ολοκληρωμένο, χαρτογραφημένο, οριστικοποιημένο κτηματολόγιο, διότι ξεκαθαρίζει το τι ανήκει σε ποιον, τι μπορείς να χτίσεις πού. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, μειώθηκε δραστικά ο όγκος των υποθέσεων που εκκρεμούσαν, ενώ ο στόχος του Υπουργείου είναι να τις μηδενίσουν εντός του Ιουλίου, όπως δήλωσε ο κ. Κυριανάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή εποχή και στις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προς τους πολίτες και επαγγελματίες. Από 8.000 έχουμε πέσει κάτω από τις 3.500. Με το συντονισμό της διοίκησης του κυρίου Σακαρέτσιου και της κυρίας Μαρκέλου έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα ώστε μέσα στον Ιούλιο να μηδενίσουμε τις εκκρεμότητες και ουσιαστικά να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης στο κτηματολόγιο με μηδενικές εκκρεμότητες, άρα με μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση, όλες οι πράξεις να βγαίνουν γρήγορα και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σημαντικό ρόλο που επιτελούν δικηγόροι μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο. Από 5 δικηγόρους πήγαμε στους 44. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πόσο πολύ θα βοηθήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της δυνατότητας των συναδέλφων αυτών να επεξεργάζονται και να έχουν εισηγήσεις ηλεκτρονικά, να μεταφέρουν εισηγήσεις ηλεκτρονικά. Προφανώς το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάξει τη στελέχωση του κτηματολογικού γραφείου. Το 2025 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, τόνισε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία κτηματογράφησης, λέγοντας ότι στο Βόρειο Ηράκλειο έχει μείνει αρκετά πίσω, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν την περιουσία τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 32% των συνολικών εκτιμόμενων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2024 που έχουμε δώσει την τελική προθεσμία, μιας και υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού από την οποία δεν θα παρεκκλίνουμε για ολοκλήρωση εκτηματολογίου πανελλαδικά το 2025, η 30 Νοεμβρίου είναι τελική προθεσμία, μέχρι τότε έχει ο πολίτης δυνατότητα να δηλώσει την περιουσία του. Είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά μέσω του δήλωση.κτηματολόγιο.gr, μια νέα ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι πιο φιλική, πιο απλή, πιο γρήγορη και δεν απαιτεί την προμήθεια τοπογραφικού διαγράμματος.